Σήμερα θα εξηγήσουμε τις πιο παρεξηγημένες φράσεις του χριστιανισμού για να γνωρίζετε ακριβώς τι σημαίνουν και να μπορείτε να απαντάτε. Ξεκινάμε με τη φράση «πίστευε και μη ερεύνα», την οποία έχουν συνδέσει με τη χριστιανική διδασκαλία, την έχουν αποδώσει στους χριστιανούς, μας έχουν χαρακτηρίσει σκοταδιστές, μας έχουν χαρακτηρίσει ότι πιστεύουμε στα τυφλά, ότι δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε, ότι καλό είναι να μην ξέρουμε τι πιστεύουμε. Και όλο αυτό το έχουν συνδυάσει με τη χριστιανική διδασκαλία. Αυτό είναι τελείως λάθος, είναι προσβολή αυτή η φράση. Δεν υπάρχει πουθενά, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στα Λόγια του Χριστού, ούτε στους Αγίους Πατέρες. Έχει προέλθει από ένα τάγμα Ιησουητών μοναχών των Καθολικών και πολλές φορές υπάρχουν χριστιανοί Ορθόδοξοι που το χρησιμοποιούν. Πίστευε και μία ερεύνα, λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται να ψάξεις κάτι. Αυτό όμως που διαπράττουν οι Ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή, διδάσκουν αίρεση. Διδάσκουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο χριστιανισμό. Αυτό που λέει η χριστιανική διδασκαλία περί του θέματος της πίστεώς μας, είναι τα λόγια του Κυρίου μας που υπάρχουν στο Ευαγγέλιο και που μας λένε «ερευνάτε τα σγραφάς, διότι εκείνες είναι που μαρτυρούν για μένα». Δηλαδή, αυτό που πρέπει να ερευνάμε είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής, τα ιεροί κανόνες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Πατέρες, τα λόγια των Αγίων Πατέρων και οτιδήποτε έχει παραδοθεί σε εμάς από το Άγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να τη δικαιολογήσουν, προσθέτοντας μετά τη λέξη μη ένα κόμμα, δηλαδή πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα, προσπαθώντας να σώσουν μια φράση η οποία είναι αιρετική. Αυτό, εάν τους ρωτήσεις πού το βρήκατε γραμμένο, πού υπάρχει γραμμένο, το πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα, δεν γνωρίζουν να σου απαντήσουν γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει πουθενά. Το οφθαλμόν αντί οφθαλμού έχει υποθεί στην Παλαιά Διαθήκη από τον ίδιο το Θεό και έχει δοθεί στο Μωυσή ως εντολή να το χρησιμοποιεί για τις δικαστικές υποθέσεις του λαού του Ισραήλ και μόνο για τις δικαστικές υποθέσεις. Κάποιοι χρησιμοποιούν τη φράση αυτή για να πάρουν εκδίκηση. Για κάτι κακό που τους έκανε κάποιος, λένε ότι οφθαλμόν αντί οφθαλμού θα κάνω κι εγώ, θα ανταποδώσω δηλαδή σε αυτόν αυτό που μου έκανε. Αυτό είναι παντελώς λάθος, διότι ο Κύριος έχει πει ότι δική μου είναι η εκδίκηση, εγώ θα ανταποδώσω. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, ο Κύριος είναι εκείνος που θα ανταποδώσει κατά τα έργα μας στον καθένα, οπότε εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να παίρνουμε εκδίκηση ποτέ και για κανένα λόγο. Η επόμενη φράση για την οποία θα μιλήσουμε είναι «το ασθενής και ο διπόρος ουκ αμαρτίαν έχει». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται και έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από διάφορους ανθρώπους και την έχουν συνδέσει με το θέμα της νηστείας. Ότι δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ασθενής και ο διπόρος με τη μεταφορική έννοια, δηλαδή αυτός που ταλαιπωρείται από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύει, κάνει, δείχνει, τρέχει, αυτοί μπορούν και να μην νηστέψουν. Δεν έχουν καμία αμαρτία στο να μην νηστέψουν. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Διότι δεν αναφέρεται στον οδηπόρο, ο οποίος είναι ή ταξιδιώτης οδηπορεί ή είναι καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ στο πόδι που λέμε. Αναφέρεται στον οδηπόρο που γράφεται με ωμέγα γιώτα, δηλαδή στην έγκυο γυναίκα και προέρχεται από τις οδύνες του τοκετού. Την πληροφορία αυτή μας την έχει δώσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κύτρους Γεώργιος, ο οποίος έχει ερευνήσει τη συγκεκριμένη φράση και μας έχει παραδώσει τη σωστή ερμηνεία της. Άρα, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτούς που χρησιμοποιούν αυτή τη φράση με την έννοια του οδηπόρου, του ανθρώπου δηλαδή που ταλαιπωρείται από το πρωί μέχρι το βράδυ ή γενικότερα τρέχει και δεν φτάνει που λέμε, γιατί η φράση αυτή αναφέρεται μόνο στον ασθενή και στην έγκυο γυναίκα. Η επόμενη παρεξηγημένη φράση είναι η δεύτερη εντολή από τις 10 εντολές του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Η εντολή αυτή μας λέει ότι μη φτιάξεις εικόνα ή είδωλο, ούτε να το προσκυνήσεις αυτό, ούτε να το λατρεύσεις. Η εντολή αυτή έχει παρεξηγηθεί, διότι έχει λανθασμένα συσχετιστεί με τις Άγιες εικόνες και με την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Αυτό είναι παντελώς λάθος, διότι όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, η προσκύνηση των ιερών εικόνων πηγαίνει στο πρωτότυπο, όπως μας τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν δηλαδή προσκυνάμε τον Κύριο ή την Παναγία ή τους Αγγέλους ή τους Αγίους σε μία εικόνα, η προσκύνηση πηγαίνει σε εκείνους και δεν πηγαίνει ούτε στο ξύλο ούτε στο χαρτί. Επομένως, οποιοδήποτε συσχετισμός της δεύτερης εντολής με την προσκύνηση των ιερών εικόνων είναι απόλυτα λανθασμένος. Ο οποιοδήποτε άλλος νομιζόμενος Θεός εκτός της Αγίας Τριάδας, όπως μας διδάσκει η Καινή Διαθήκη, είναι είδωλο. Δεν υπάρχει Θεός εκτός της Αγίας Τριάδας που να μην είναι είδωλο. Οπότε, όταν κάποιοι
προσκυνάνε τα αγάλματα, είτε θεών υποτιθέμενων, οι οποίοι νομίζουμε ότι υπάρχουν κάπου ή νομίζουν εκείνοι ότι υπάρχουν κάπου, είναι προσκύνηση ειδώλων, καθαρά. Και στο πρωτότυπο δηλαδή που πηγαίνει η προσκύνηση, το πρωτότυπο είναι ειδωλο. Ποια είναι η ανάγκη που καλύπτουν οι εικόνες? Γιατί δηλαδή δεν κάνουμε μια εκκλησία χωρίς εικόνες και γεωγραφίες? Όπως μας έχουν εξηγήσει οι Άγιοι Πατέρες, οι ιερές εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Ό,τι δηλαδή οι άνθρωποι, οι αγράμματοι σε όλους τους αιώνες που πέρασαν δεν μπόρεσαν να μάθουν διαμέσου των βιβλίων, τα μαθαίνουν από την οπτική πλευρά, από τις ιερές εικόνες, και έτσι γνωρίζουν τα της πίστεώς μας και το τι πιστεύουμε, το τι εορτάζουμε μέσα από τις Άγιες Εικόνες. Η άλλη χρησιμότητα των ιερών εικόνων είναι ότι αποτελούν βοηθήματα για τον κάθε πιστό για να έρθει σε πιο στενή επαφή με τον Κύριο, την Παναγία, τους Αγίους Ασωμάτους και τους Αγίους, για να μπορέσει να διευκολυνθεί στην προσευχή του και να μπορέσει έτσι περισσότερο ψυχικά να πλησιάσει τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους διαμέσου των Αγίων εικόνων. Η προσκύνησή τους φυσικά δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν προσκυνούμε δηλαδή το κρύσταλλο ή το ξύλο ή το χαρτί. Η επόμενη παρεξηγημένη φράση είναι το «τα εξερχόμενα βλάπτουν και όχι τα εισερχόμενα». Η φράση αυτή υπόθηκε από τον Κύριο και όταν κλήθηκε από τους μαθητές του να εξηγήσει τι σημαίνει, είπε ότι αυτά που εξέρχονται από το στόμα είναι αυτά που μολύνουν τον άνθρωπο, διότι αυτά μπορεί να είναι βλασφημίες, κακές σκέψεις που εξέρχονται από την καρδιά ουσιαστικά, και όχι τα εισερχόμενα, δηλαδή εάν κάποιος φάει με βρώμικα χέρια. Η φράση αυτή όμως έχει παρεξηγηθεί και έχει συνδεθεί λανθασμένα με την νηστεία. Ότι δεν πειράζει εάν δεν νηστέψουμε, αφού λέει ο Κύριος αυτό το πράγμα, από τη στιγμή που τα εισερχόμενα, δηλαδή αυτό που θα φάμε, δεν είναι αυτό που βλάπτει, αλλά είναι αυτό, μόνο αυτό που λέμε. Επομένως, η φράση αυτή δεν αναφέρεται στην νηστεία, δεν μας αποτρέπει από το να νηστεύουμε, διότι η νηστεία είναι εντολή του Θεού και αφορά όλους μας. Η επόμενη παρεξηγημένη φράση είναι το «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», την οποία την έχει πει ο ίδιος ο Κύριος στους μακαρισμούς. Κάποιοι νομίζουν ότι αυτή η φράση σημαίνει ότι είναι ευτυχισμένοι αυτοί που είναι ανόητοι. Αυτό είναι παντελώς λάθος, διότι όπως μας εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και οι Άγιοι Πατέρες συνολικά, ο Κύριος με τη φράση αυτή θέλησε να μας πει ότι ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταπεινοί, οι οποίοι έχουν την ταπεινοφροσύνη, και γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κύριος χρησιμοποιεί τη λέξη φτωχή και όχι τη λέξη ταπεινή, για να δείξει την πόσο μεγάλη αξία έχει η ταπεινοφροσύνη για τον άνθρωπο. Για να δείξει δηλαδή πιο έντονα στους ανθρώπους το πόσο απαραίτητη είναι η ταπεινοφροσύνη. Επίσης, υπάρχει και μια αγιορείτικη εκδοχή στη συγκεκριμένη φράση, η οποία μας λέει ότι είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί σε πονηρούς λογισμούς. Η επόμενη παρεξηγημένη φράση είναι το «μακάρι οι πενθούντες», που ο Κύριος είπε στους μακαρισμούς και υπάρχει στην Καινή Διαθήκη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας εξηγεί ότι η φράση αυτή δεν σημαίνει αυτούς που έχουν θλίψεις και βάσανα στη ζωή τους και πενθούν για αυτά, αλλά τους ανθρώπους που πενθούν για τις αμαρτίες τους. Ο Χριστός μας ζητά να πενθούμε για τις αμαρτίες μας, διότι όπως μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτοί που πενθούν για τις αμαρτίες τους είναι εκείνοι που θα παρηγορηθούν από τον Χριστό στο μέγιστο βαθμό. Ακόμη ο Θεός θέλει να πενθούμε για τις αμαρτίες και των συνανθρώπων μας. Η επόμενη παρεξηγημένη φράση μας λέει πως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έτρωγε άγριο μέλι και ακρίδες. Η φράση αυτή, όπως μας εξηγεί ο μακαριστός θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, δεν εννοεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος έτρωγε το άγριο μέλι και τις ακρίδες τα έντομα, αλλά αυτό που εννοεί είναι ότι η τροφή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου ήταν το άγριο μέλι και οι άκρες των φυτών, και καμία σχέση δεν έχει με τα έντομα. Άλλη μια παρεξηγημένη φράση είναι το «όλα συγχωρούνται εκτός από τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος». Η φράση αυτή υπόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους Φαρισαίους, όταν εκείνοι τον κατηγόρησαν ότι βγάζει τα δαιμόνια με τη βοήθεια του Βελζεβούλ, του άρχοντα δηλαδή των δαιμονίων. Εκείνος τους απάντησε ότι οποιαδήποτε αμαρτία ή βλασφημία των ανθρώπων μπορεί να τους συγχωρηθεί όταν εκείνοι μετανοήσουν, εκτός από τη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Πατέρες που έχουν αναλύσει τη συγκεκριμένη φράση και την έχουν εξηγήσει, μας έχουν πει ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανόητη αμαρτία, η αμαρτία που ο άνθρωπος για αυτή δεν μετανοεί.
Μία ακόμα παρεξηγημένη φράση είναι η φράση που είπε ο Χριστός στους μαθητές του, ότι είναι ευκολότερο να περάσει κάμιλος από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Σε αυτή τη φράση του Κυρίου, κάποιοι ισχυρίζονται πως το κάμιλος με ήτα, που σημαίνει καμήλα, δεν είναι σωστό, αλλά το σωστό είναι το κάμιλος με γιώτα, που σημαίνει χονδρό σκηνή, καραβόσκηνο. Αυτό όμως δεν ισχύει, διότι όπως αποκάλυψε έρευνα της Ιεράς Μητρόπολης Κύκου της Κύπρου, μερικοί μεταγενέστεροι αντιγραφείς χειρογράφων, στην επιθυμία τους να καταστήσουν το κείμενο πιο λογικό, αντικατέστησαν από τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα και μετά, σε λίγα χειρόγραφα, το κάμιλος με ήτα, που σημαίνει καμήλα, με το κάμιλος με γιώτα, που σημαίνει χονδρό σκηνή. Πριν από τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, δηλαδή τα πρώτα 1000 χρόνια του χριστιανισμού, σε όλα τα χειρόγραφα παγκοσμίως, η φράση αυτή είναι γραμμένη με τη λέξη «κάμιλος με ήτα», που σημαίνει καμήλα, χωρίς να υπάρχει πουθενά και σε κανένα χειρόγραφο το μεταγενέστερο «κάμιλος με γιώτα», δηλαδή το χοντρό σκηνή. Για τη σωστή κατανόηση της συγκεκριμένης φράσης, χρειάζεται να εμβαθύνει κάποιος στην όλη ατμόσφαιρα του Ιουδαϊκού κόσμου της εποχής, με τις τότε παροιμιακές εκφράσεις που δηλώνουν το δύσκολο ή και αδύνατο κάποιας ενέργειας, με τη χρήση εικόνων όπως της καμήλας ή του ελέφαντα που δεν μπορεί να διέλθει από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα. Διότι υπήρχε και αραβική παροιμία της εποχής εκείνης, που μιλάει για τον ελέφαντα που δεν μπορεί να διέλθει από την τρύπα της βελόνας. Και ως επιβεβαίωση όλων των παραπάνω, έρχεται το γεγονός πως όλες οι παλιές και νέες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, όπως επίσης και όλες οι σύγχρονες ξενόγλωσσες και ελληνικές μεταφράσεις της, υιοθετούν πάντα και μόνο την έννοια καμήλα. Επομένως, το σωστό νόημα της φράσης αυτής του Κυρίου μας είναι το εξής. Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνα, παρά ο πλούσιος να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού.